Γεια χαρά σε όλους τους φίλους και φίλες. Σήμερα θα δούμε το πρόγραμμα Disc Digger. Με το Disc Digger μπορούμε να κάνουμε ανίχνευση στο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο, ακόμα και στον ίδιο τον υπολογιστή, και να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε αρχεία που έχουμε διαγράψει. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, έχει εντοπίσει τον σκληρό δίσκο που έχω ήδη εγκατεστημένο. Εάν προσθέσετε κάποιον εξωτερικό δίσκο ή USB, θα σας το εμφανίσει πάλι σε αυτή τη λίστα. Επιλέγετε τη γλώσσα, εμείς έχουμε βάλει φυσικά τα ελληνικά, πατάμε επόμενο και επιλέγουμε αν θέλουμε έρευνα σε βάθος, ανίχνευση του συστήματος αρχείων για αρχεία που έχουν διαγραφεί. Μας ενημερώνει γιατί μας συμφέρει αυτό, είναι πολύ καλύτερο για την ανάκτηση των διαγραμμένων πρόσφατα αρχείων, όπως αρχεία κατά λάθος εάν αδειάσει τον κανόνα κύκλωσης. Να είναι καλύτερο για μεγαλύτερη αρχεία όπως βίντεο, να ανακτήσει όλους τους τύπους αρχείων, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί η ανίχνευση του ελεύθερου χώρου. Η έρευνα σε βάθος είναι η ανίχνευση της επιφάνειας του δίσκου για τα ίχνη αρχείων. Μας κάνει για την ανάκτηση φωτογραφιών και για μικρούς τύπους αρχείων, όπως για ανάκτηση αρχείων από κατεστραμμένο δίσκο, το μεταφράζει σε αυτοκίνητο εδώ βέβαια, okay. Πιο ενδελεχή σάρωση, σαρώνει ολόκληρο το δίσκο. Δεν μπορούν να κτίσουν τα ονόματα αρχείων, θα βρούμε τα υπάρχοντα εκτός από τα διαγραμμένα αρχεία. Εμείς επιλέγουμε το πρώτο, πατάμε επόμενο και ξεκινάει η διαδικασία. Μπαμπαμ, μας λέει ότι η ανίχνευση της μονάδας δίσκου ολοκληρώθηκε και μου εμφανίζει στα αριστερά όλους τους τύπους αρχείων που έχουν διαγραφεί. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε φωτογραφίες, φύλλα υπολογιστικά, βίντεο, μουσική κτλ. Ή ένα προσαρμοσμένο φίλτρο. Φωτογραφίες, εικόνες. Αν εντοπίσει έγγραφα, παρουσιάσεις, μουσική, βίντεο, ανάλογα τον τύπο του αρχείου. Και επιλέγοντας λοιπόν το κάθε αρχείο ξεχωριστά, μπορούμε να το δούμε είτε σε λίστα είτε σε μικρογραφίες. Μας εμφανίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τι έχει σβηστεί και αφού επιλέξουμε παράδειγμα ένα αρχείο το οποίο θέλουμε να επαναφέρουμε, πατάμε αποθήκευση επιλεγμένων αρχείων στο desktop π.χ. Μας ενημερώνει φυσικά ότι είναι για δωρεάν προσωπική χρήση, να αγοράσουμε μια άδεια χρήσης ή να κάνουμε μια δωρεά για να υποστηρίξουμε αυτή την αγαπητή εφαρμογή. Εμείς λέμε συνέχεια χωρίς να κάνουμε το ανάλογο τέτοιο και έχουμε επαναφέρει το αρχείο το οποίο έχει σβηστεί. Το ίδιο εδώ μπορούμε να δούμε και μια φωτογραφία. Πατάμε αποθήκευση προεπιλεγμένων αρχείων. 4, 3, 2, 1, ζα και επαναφέρνει πάλι ξανά το αρχείο. Με δεξί κλικ και Photo Viewer μας επαναφέρει το αρχείο το οποίο είχε συνθλιβεί από το Recycle Bin ή από κάποιο άλλο αποθηκευτικό χώρο το οποίο το έχουμε διαγράψει. Στη δεύτερη επιλογή βλέπουμε τους τύπους αρχείων. Από την δεύτερη, όπως βλέπουμε εδώ, έρευνα σε βάθος, μας έχει προεπιλεγμένα κάποια αρχεία από φωτογραφίες και εικόνες. Επόμενο, ξεκινάει η διαδικασία έβρεσης, όπως και ανάκτησης στο αρχείο σας. Και αφού τις εντοπίσετε, πατάτε πάνω στην κάθε φωτογραφία, αποθήκευση επιλεγμένων αρχείων και κάνετε μία επαναφορά. Στο για προχωρημένους μπορείτε να δημιουργήσετε μία αναφορά σε CSV φυσικά, σε Excel, για να μπορέσετε να δείτε τι έχετε κάνει, δηλαδή τι αποθηκεύτηκε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο σώζουμε αρχεία τα οποία έχουν σβηστεί κατά μια μεγάλη πάσα πιθανότητα. Το Disc Digger είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα το οποίο κάνει ό,τι μπορεί για να μας βοηθήσει στην ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων, έτσι, και όχι κατεστραμμένων αρχείων στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Δοκιμάστε το καθώς είναι δωρεάν. Κάντε ένα like στο βίντεο αν θέλετε και subscribe φυσικά όσοι δεν έχετε κάνει, παρακαλώ θερμά.